Νομίζω ότι μπροστά στις εκλογές που έχουμε μπροστά μας, οι νεολαίοι, οι άνεργοι, οι χαμηλόμυθοι, οι χαμηλοταξιούχοι, πρέπει να βγουν καθαρά στο δίλημα και να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν την επόμενη μέρα. Πρέπει να δουν αν η ζωή που κάνουν σήμερα τους ικανοποιεί και ή πρέπει να αλλάξουν μερικά πράγματα. Εγώ εμείς πιστεύουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου δεν περνάει καλά. Μια μικρή πλειοψηφία σήμερα και κλειδί. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και όπως ξέρουν μέσα και από τα προγράμματα που παρουσιάσαν και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αυτό δεν μπορεί να γίνει με αυτά τα κόμματα. Χρειάζεται μια μαζική, ενωτική, μαχητική αριστερά, χρειάζεται ένα δυνατό ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να αλλάξει αυτά τα πράγματα. Το πιεστικό επίπεδο των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια πέφτει τυρακλέα. Το βλέπουμε και το ζούμε καθημερινά, όσοι ανήκουν στην κοινωνία 300 ευρώ, τα πλέει ή δουλεύουν με μπλοκάκι. Ξέρουμε ότι το επόμενο διάστημα αυτό θα μεγαλώσει. Το πιεστικό επίπεδο θα συνεχίσει να πέφτει. Χαρακτηριστικά είναι βέβαια απλά επεκτείνεται στα παραδείγματα που δείχνουν και οι εκλογικές μετρήσεις που υπάρχουν, ότι το ποσοστό των Ελλήνων είναι περίπου το 1 πέμπτο, το οποίο θα αποκτηθεί κάτω από το όριο της φτώχειας. Και για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, μιλάμε ότι ζουν με 519 ευρώ μία τετραμελή οικογένεια, αυτό είναι το όριο της φτώχειας. Βλέπουμε ότι η ανεργία καλπάζει, πραγματική ανεργία έχει ξεπεράσει το 15% και όλα αυτά τα ζητήματα είναι κομμάτια τα οποία πρέπει να πάρει στην αδράση η νεολαία και ο κόσμος για να αλλάξει την κατάσταση.